Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη εκπομπή με τίτλο «Η πανέρεση του οικουμενισμού» και με θέμα της απόψινής εκπομπής «Σχέση οικουμενισμού και μασονίας» είναι μάλιστα η συνέχεια από την προηγούμενη εκπομπή που δεν ολοκληρώθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Και όπως και στις προηγούμενες εκπομπές, θα συζητήσουμε για αυτό το φλέγον θέμα με τον πατέρα Άγγελο Αγγελακόπουλο, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Πατέρα Άγγελε, ευλογείτε, καλώς ήρθατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή. Καλώς σας βρήκα. Ο Χριστός και η Παναγία να μας ευλογούν όλους. Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε με ένα πολύ κέριο ερώτημα, πιστεύω το πιο κέριο στη θεματολογία που συζητούμε αυτό το διάστημα. Αν είναι δυνατόν οι μασόνοι να είναι ταυτοχρόνως και πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί? Μάλιστα, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Ο ισχυρισμός λοιπόν αυτός των Ελλήνων τεκτώνων, ότι παραμένουν πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, αποδεικνύει ή ότι αγνοούν τον χριστιανισμό στο σύνολό του ή ότι μας εξαπατούν. Μάλιστα. Και αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν φανερώνουν την αληθινή ταυτότητά τους. Γι' αυτό για μας, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, ισχύει πάντοτε και απολύτως το ασύμπτωτο και το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του τέκτονος, του μασόνου, και του Ορθοδόξου Χριστιανού. Μάλιστα, πολύ σημαντικό. Αυτή είναι μια διαπίστωση, κοινή διαπίστωση όλων των Ορθοδόξων που έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη μασονία. Το ασυμβίβαστο δηλαδή μεταξύ Ορθοδοξίας και μασονίας. Γιατί ο μασονισμός, συγκαταλέγοντας τον Χριστό μεταξύ των μισθών του, επιδιώκει την παγίδευση των χριστιανών, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση, φυσικά σε όσους είναι αθεμελίωτοι στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, ότι δήθεν στους κόλπους του σώζεται ο Χριστός των Αγίων μας. Αυτό όμως αποτελεί κακοποίηση του αρχηγού της πίστεώς μας, με την άρνηση της μοναδικότητας και της αποκλειστικότητας που έχει ο Χριστός στη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα σημείο σύμπτωσης με τον οικουμενισμό. Mm-hmm. Και ο οικουμενισμός, όπως θα πούμε και σε επόμενες εκπομπές, αρνείται αυτό ακριβώς, την αποκλειστικότητα και την μοναδικότητα που έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Και ακούμε να λέγεται στην εποχή μας ότι δεν σώζει μόνο ο Χριστός, σώζει, ξέρω εγώ, και ο Πάπας και ο Λούθυρος και ο Βούδας και ο Κομφούκιος και ο Δαλάι Λάμα και ο ίδιος, συγγνώμη, και ο ίδιος ο διάολος, δηλαδή, συγγνώμη τώρα για την έκφραση, σώζει και αυτός τον άνθρωπο. Αυτό όμως είναι προσβολή στην αποκλειστικότητα της σωτηρίας που κατέχει μόνο η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Χριστός. Και άλλωστε η πράξη των Αποστόλων στο 14ο κεφάλαιο μας λένε εκεί πέρα σαφέστατα: δεν υπάρχει πουθενά αλλού σωτηρία παρά μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στον Χριστό. Αυτό όμως το θεμελιώδες δόγμα περί αποκλειστικότητας που έχει η Εκκλησία μας το προσβάλλει ο οικουμενισμός και η μασονία εφόσον έχουν τον ίδιο στόχο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ακόμα ένα σημείο σύμπτωσης σχέσεως μασονίας και οικουμενισμού σε αυτό το σημείο. Κατά τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ελευθερού Πόλεως, τον κύριο Αμβρόσιο, η μίηση στον μασονισμό κάθε ορθοδόξου χριστιανού αποτελεί αποκήρυξη της πίστεως και προσχώρηση σε άλλη θρησκεία. Αποκήρυξη της πίστεως. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Αλλά και η ίδια η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος με την διακήρυξη κατά της μασονίας το 1933 διακήρυξε εκεί ότι πρέπει τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας να απέχουν από τον μασονισμό. Μάλιστα. Σταρά τα λόγια. Ναι. Πολύ σημαντικά αυτά που λέτε και πριν προχωρήσω στην επόμενη ερώτηση,
η οποία είναι αρκετά πιο δύσκολη από την προηγουμένη και μπαίνει ακόμα πιο βαθιά. Θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι στο τέλος κάθε μηνός, βλέπω ο σκηνοθέτης με πρόλαβε, θα απαντούμε ερωτήματα των τηλεθεατών τα οποία αφορούν την θεματολογία της εκπομπής και τα οποία μπορείτε να μας αποστέλλετε στο mail επικοινωνίας που βλέπετε στο επάνω μέρος της οθόνης. Και επίσης να τονίσω, διότι για αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι μου έχει κάνει ιδιαίτερα εντύπωση ο πατήρ Άγγελος Αγγελακόπουλος στο γεγονός ότι πάντοτε ό,τι λέει είναι βασισμένο σε πηγές. Και είναι πολύ σημαντικό και το κρατάμε και ως κανόνα εδώ στο σταθμό μας, ό,τι λέμε να είναι βασισμένο σε πηγές και να μην είναι τίποτα από το κεφάλι κανενός. Λοιπόν, πάτερ μου, πάμε στο επόμενο ερώτημα, το οποίο θα σας δυσκολέψει ενδεχομένως. Έχει διεισδύσει η Μασονία σε Μητροπόλεις και Πατριαρχία? Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω ότι δυστυχώς διαπράττονται εγκληματικά, θα λέγαμε, λάθη από τους ιεράρχες εκείνους, οι οποίοι δεχόμενοι στις Μητροπόλεις τους δωρεές ή χρηματικές προσφορές από μασονικές στοές, προάγουν και ενισχύουν την δράση των μασόνων. Λογικό. Τα ευχαριστήρια γράμματα των Μητροπολιτών αυτών δημοσιεύονται κατόπιν στα τεκτονικά περιοδικά και γίνονται έτσι η καλύτερη διαφήμιση της μασονίας και ταυτόχρονα παραπλάνηση των αδυνάτων και απληροφορήτων μελών του χριστεπωνύμου πληρώματος. Δυστυχώς γίνονται αυτά. Δυστυχώς. Μάλιστα. Και να αναφέρω και ένα παράδειγμα. Το τάγμα των Αετών Υποτών το 2010 και το 2011, μια αντιπροσωπεία του είχε επισκεφτεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον νόμιμο εκπρόσωπό του, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Μάλιστα. Όπως επίσης, το ίδιο τάγμα με αντιπροσωπεία του το 2013 είχε επισκεφτεί για ευνόητους λόγους και την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Μάλιστα. Εκμεταλλεύονται το γεγονός αυτό και δημοσιεύουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο, στα περιοδικά τους και λένε μας δέχονται όλοι. Άρα, πού είναι αυτό που λέτε εσείς ότι είναι ασυμβίβαστη η Μασονία με την Ορθόδοξη Εκκλησία? Εδώ μας δέχονται οι διοικητικοί ηγέτες σας. Έτσι, έτσι. Ακριβώς, εκμεταλλεύονται αυτή τις αδυναμίες, να πω, του Πατριαρχείου και της Αρχιεπισκοπής ενδεχομένως, οι οποίοι, να πω και κάτι, αν είναι δυνατόν να εξαρτώνται από τα χρήματα των μασόνων, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, για ποιους λόγους. Για λόγους πολιτικής γίνονται αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Και πράγματι το εκμεταλλεύονται αυτοί, το περνάνε στα περιοδικά τους και λέει, εσείς από τη μία λέτε ότι είναι ασυμβίβαστα τα δύο και από την άλλη, να οι αποδείξεις. Είναι ασυνέπεια. Ασυνέπεια των ηγετών μας, δυστυχώς. Μεγάλη ασυνέπεια. Προχωρώντας, θα ήθελα να πω ότι το πράγμα έχει προχωρήσει και ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν πατριάρχες, μάλιστα, και πατριαρχία που απονέμουν συχνά πυκνά παράσημα και άλλες διάφορες διακρίσεις σε γνωστούς επίσημους μασόνους. Και θα αναφέρω και παράδειγμα. Μάλιστα. Υπάρχει ο κύριος Σπυρίδων Καμαλάκης, ο οποίος είναι ύπατος μεγάλος ταξίαρχος του Υπάτου Συμβουλίου του 33ου του αρχαίου και αποδεδεγμένου σκοτικού τύπου. Μάλιστα. Πώς να το πούμε λαϊκά, συγγνώμη, τώρα θα πω λίγο τη λέξη καραμασόνος που λέμε έτσι λαϊκά για να καταλάβουμε έτσι. Λοιπόν, αυτόν τον αγαπητό κατά τα άλλα κύριο, δεν έχουμε κάτι προσωπικό. Εδώ μιλάμε μόνο για θέματα πίστος και θεολογίας, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν. Λοιπόν, αυτόν λοιπόν τον κύριο τον βράβευσε, παρακαλώ, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο κύριος Θεόδωρος. Μάλιστα. Τον Νοέμβριο του 13. Και του απένιμε εκεί πέρα κάποιους τίτλους άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Οφικιάλιο. Λοιπόν, ο ίδιος κύριος έχει τιμηθεί
και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Αυτά κάνουν μεγάλη ζημιά. Δηλαδή, είναι δυνατόν Ορθόδοξα Πατριαρχία να βραβεύουν ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ βαθιά μέσα στη Μασονία? Και εγώ θα προχωρήσω και ακόμα περισσότερο και να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις, ευτυχώς όχι πολλές, αλλά δυστυχώς είναι χαρακτηριστικές. Μάλιστα. Υπάρχουν περιπτώσεις της εισόδου και εντάξεως πατριαρχών και άλλων ιεραρχών σε στοές. Και ιδίως θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε κάποια ονόματα τα οποία είναι πλέον γνωστά για την μασονική τους ιδιότητα και υπάρχουν οι αποδείξεις περί αυτών των προσώπων. Και ομιλώ για τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Ιωακήμ τον Τρίτο. Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα για τον Οικουμενικό... Για ποια περίοδο μιλάμε όταν λέμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη? Τώρα μιλάμε... Ποια ιστορική περίοδο? Για αρχές του 20ου αιώνα. Ήδη από τότε δηλαδή, έτσι? Βεβαίως. Για αρχές 20ου αιώνα. Πάει πίσω δηλαδή. 1902, 4, 20 και μάλιστα. Συνεχίζει. Μάλιστα. Μάλιστα. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση, επειδή ανέφερα το όνομα του Ιωακήμ του Τρίτου. Ναι, ναι. Θα τα πούμε αναλυτικότερα όταν θα σχολιάζουμε περί οικουμενισμού. Αλλά να πω ότι ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος, λοιπόν, συνδέεται άμεσα με την οικουμενιστική πορεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, διότι εκεί έχουμε τις απαρχές της πανερέσεως του οικουμενισμού που εισέβαλε στον Ορθόδοξο χώρο και δι' στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Με μάλιστα. τον Ιωακήμ τον Τρίτο. 1902, 1904 και 1920 εξέδωσε κάποιες εγκυκλίους όπου ονομάζουν τις αιρέσεις του παπισμού και του προτεσταντισμού στην αρχή ως αναδενδράδες, κλαδιά του ιδίου δέντρου, θεωρία των κλάδων, και αργότερα όχι ως αιρέσεις αλλά ως εκκλησίες. Εκεί μάλιστα. είναι οι απαρχές. Κλείνω την παρένθεση. Πολύ σημαντικό ιστορικό στοιχείο αυτό. Κλείνω την παρένθεση, θα mm-hmm. πούμε περισσότερα όταν θα έρθει η ώρα ναι. εκείνη, ναι. αλλά βλέπετε τη σχέση με τη Μασονία. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, να αναφερθώ στον πολύ γνωστό Οικουμενικό Πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη, γνωστός για την δίσδυσή του στη Μασονία, για τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, τον κύριο Παρθένιο, και αυτός δυστυχώς είχε ενταχθεί, όπως επίσης και ο επίσκοπος Θυατήρων, Μεγάλης Βρετανίας δηλαδή, ο κυρός Αθηναγόρας Κοκκινάκης, και ένα τελευταίο έτσι, παράδειγμα, ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο Ιάκωβος, ο κυρός Ιάκωβος. Μάλιστα. Για αυτά τα πρόσωπα υπάρχουν πλέον συγκεκριμένες αποδείξεις ότι ήταν μοιημένοι σε στοές. Θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, «Πάτερ μου, καλά μας λέτε για ονόματα τα οποία έχουν παρέλθει και είναι οι άνθρωποι και κοιμημένοι. Λοιπόν, για τη σύγχρονη εποχή τι γίνεται?» Λοιπόν, εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο το 2013 μάλιστα. εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τη Μασονία. Επίσημο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μάλιστα. Και θα έλεγε κανείς ότι είναι μια ξεκάθαρη δήλωση, βάζει τα πράγματα στη θέση τους, καμιά υποψία πλέον και σταματάει το θέμα εδώ. Παρόλα αυτά θα ήθελα να τονίσω στην αγάπη σας ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία εάν οι μασόνοι γράφουν τα ονόματα κάποιων ιεραρχών, ξέρω εγώ, στα περιοδικά τους ή κρεμάνε, ξέρω εγώ, τις κορνίζες τους στις στοές τους κτλ. Ναι. Αυτό είναι το τελικό, ας πούμε, η τελική απόδειξη ότι είναι. Λοιπόν, υπάρχει και το εξής. Μπορεί να μην είναι γραμμένος πουθενά κανείς, μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, η κορνίζα του κρεμασμένη σε κάποια στοά, αλλά μπορεί να έχει δηλώσει ότι δεν είναι μασόνος, αλλά κοιτάζοντας τις δραστηριότητες, τη δράση γενικά,
της «τα πιστεύω του», βλέπουμε μία εκπληκτική σύμπτωση με τις θεωρίες του μασονισμού. Ναι. Δηλαδή τελικώς δίδεται εντύπωση ότι υπάρχει ασυμφωνία λόγων και πράξεων, έτσι. Αυτό δεν θέλετε να πείτε? Ναι, δηλαδή μπορεί κάποιος από τη μία να δηλώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι εγώ δεν είμαι μασόνος, και... από την άλλη όμως όλες οι κινήσεις του, οι πρακτικές του, οι δραστηριότητες του, εκεί. Τα λόγια του να είναι καθαρά και ξεκάθαρα υποστήριξη μασονικών σκοπών και θέσεων. Ναι. Λοιπόν, και αυτό το λέω γιατί ενώ υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη δήλωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κοιτάξτε τώρα την ασυνέπεια. Ναι. Ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόσφατα τώρα, 8 Οκτωβρίου του 2017, τώρα πριν από σχεδόν ένα μήνα πάνω μήνα, κάτω. Δηλαδή, περίπου. Έτσι, ναι, πριν ένα μήνα. Χειροτώνησε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ως διάκονο τον κύριο Παναγιώτη Μαγκαφά. Λοιπόν, αν θα κοιτάξετε στο βιογραφικό του, του κυρίου Παναγιώτη Μαγκαφά, θα δείτε εκεί πέρα ότι όλο το βιογραφικό του έχει να κάνει σχέση με την δραστηριότητά του που στους Lions. Μάλιστα. Συγγνώμη τώρα. Πώς γίνεται ένα εξέχον μέλος των Lions, έτσι, να χειροτονείται από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κιόλας διάκονος, να εισέρχεται στην ιεροσύνη, έτσι. Απ' τη μια αυτό το γεγονός και απ' την άλλη να λέγεται ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη μασονία. Δεν ταιριάζει το να μεταλλώ, όντως. Τι γίνεται εδώ πέρα? Πράγματι. Άρα δεν είναι μόνο, δεν αρκεί μόνο να βγάλεις μια ανακοίνωση, δεν αρκεί μόνο να σε γράψουν, ξέρω εγώ, τα μασονικά περιοδικά ότι δεν και καλά είσαι, οι πρακτικές σου μαρτυρούν ότι ακριβώς σαν να είσαι. Ναι. Δεν λέμε ότι είναι, ότι είναι, αλλά οι πρακτικές και η δραστηριότητα μαρτυρούν μια ανοχή αδικαιολόγητη απέναντι στη μασονία. Ενώ εμείς ξέρουμε, η βασική μας και πάγια θέση είναι ότι είναι ασυμβίβαστα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα, έτσι για να πούμε λίγο πιο γενικά, δυστυχώς, για να δώσουμε μια ερμηνεία, τα κάνουνε νομίζοντας ότι θα εξασφαλίσουν υποστήριξη εκ μέρους της μασονίας. Στην ουσία όμως, αγαπητέ κύριε Βασιλιάδη, πρόκειται για προδοσία της αμομή του πίστεώς μας και άρνηση του Χριστού και της Ορθοδοξίας και συγχρόνως έκπτωση από τις αξίες του κληρικού και του ποιμένους του εκκλησιαστικού σώματος. Μάλιστα. Κανονικά, εάν λειτουργούσε σωστά το συνοδικό σύστημα γενικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία, θα έπρεπε όλοι αυτοί να είναι υπόλογοι και να κάθονται στο ειδόλιο, στο ειδόλιο του κατηγορουμένου και αν ήταν, αν έδειχναν μετανοησία, να προχωρούσαμε και σε καθαιρέσεις. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί και έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Εδώ να πω ότι υπάρχει και κάτι ακόμη χειρότερο. Δηλαδή, δεν γίνονται τις περισσότερες φορές οι απαραίτητες και πρέπουσες ενέργειες για την διάψευση των αναγραφωμένων κληρικών ως μασόνων στα τεκτονικά περιοδικά. Τι τους διάψευση, λέει, τι εννοεί? Δηλαδή, είπαμε τη μια πλευρά. Τώρα να πούμε, ναι, την άλλη. Πώς λειτουργεί η μασονία? Μάλιστα. Μπορεί η μασονία χρησιμοποιεί και τη συγκοφάντηση και το ψεύδος. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Και μπορεί για να συγκοφαντήσει κάποιον ιεράρχη, ο οποίος παραδείγματος χάρη δεν πήγε με τα νερά της μασονίας, να πει ότι είναι μασόνος, έτσι. Είναι γραμμένος στο περιοδικό τάδε, είναι μια φωτογραφία του, ξέρω εγώ, μοντάζ όμως, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, και πολύ εύκολο να γίνει με την σε αυτή την περίπτωση, βεβαίως, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για συκοφαντία εκ μέρους της μασονίας. Εδώ όμως χρειάζεται από την πλευρά των ιεραρχών ή κληρικών, ας πούμε, που εμπλέκουν οι μασόνοι, να υπάρχει άμεση διάψευση. Αυτό όμως πολλές φορές δεν γίνεται. Πιστεύω είναι ευθύνη της ιεραρχίας να το κάνει αυτό, έτσι.
και να υπερασπιστεί τον κληρικό της ή κάθε Μητρόπολη, σε πάση περιπτώσει, μέσω της ιεραρχίας να υπερασπιστεί τον κληρικό, ο οποίος. Και ο ίδιος ο κληρικός προσωπικά, αλλά ναι, και όπως είπατε, και ολόκληρη η ιεραρχία. Ναι, ναι. Το οποίο δεν συμβαίνει από ό,τι λέτε, έτσι. Δυστυχώς όμως πολλές φορές δεν γίνεται. Λοιπόν, και γιατί τι φοβούνται, για ποιο λόγο δεν. Αυτή η σιωπή τι άλλο, ας πούμε, μπορεί να επιτυγχάνει παρά να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των τεκτόνων. Ναι, όταν σιωπά κανείς είναι σαν να αποδέχεται και το. Βέβαια, την εμπλοκή. Η σιωπή είναι συγκατάθεση πολλές φορές. Έτσι, έτσι. Και ναι, μεν η μασονία για την πρόκληση εντυπωσιασμού αναφέρει ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως μέλη της, αλλά προσέξτε εδώ ένα κλειδί. Αλλά τις περισσότερες φορές τους αναφέρουν μετά το θάνατό τους. Έτσι. Οπότε δεν είναι δυνατόν να λάβουν εκ των συκοφαντουμένων δέος απάντηση. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Είναι όμως δυνατό και αναγκαίο οι τοπικές εκκλησίες, κληρικοί των οποίων παρουσιάζονται από την Στοά ως τέκτονες, να διαψεύδουν δημόσια και έντονα τα μασονικά δημοσιεύματα και για την αποκατάσταση της μνήμης των δήθεν μασόνων κληρικών, αλλά και για την καθησύχαση των ψυχών των πιστών και τον εκ νέου τονισμό του ασυμβιβάστου της ιδιότητας του μασόνου με εκείνη του ορθοδόξου πιστού. Μάλιστα. Θα πρέπει να γίνεται αυτή η διαδικασία. Μετά δημιουργείται σύγχυση. Ναι. Λοιπόν, ναι. Και πολλές υποψίες. Λοιπόν, και να αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπήρξε ένας ισχυρισμός πρόσφατος πριν από 4-5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, από πλευράς της μασονίας, ότι κάποιος εξέχων Έλληνας ιεράρχης είναι εν ζωή. Ναι. Δεν θα, πω το, δεν ναι, θα ναι. πούμε ονόματα, έτσι. Και σωστά θα κάνετε. Λοιπόν, ότι δήθεν αυτός, ο ιερωμένος, μοιήθηκε στον 18ο βαθμό της μασονίας και ότι μαζί με αυτόν έχουν ενταχθεί στους κόλπους της μασονίας και ακόμη τρεις κληρικοί. Μάλιστα. Λοιπόν, ένας άλλος δυναμικός ιεράρχης, μόλις δημοσιοποιήθηκαν αυτά εκ πλευράς μασονίας, ευθαρσώς διεκήρυξε ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον της μασονίας για συκοφαντία και ψεύδι. Και για να αποδειχθεί ότι οι μασόνοι εκτός από σατανολάτρες είναι και δεινοί συκοφάντες. Μάλιστα. Της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ότι θα έφερνε το όλο θέμα στην Ιερά Σύνοδο. Τελικά η εξέλιξη της όλης υπόθεσης ήταν να δηλώσουν οι μασόνοι οι ίδιοι ότι συγγνώμη, κάναμε λάθος. Α, μάλιστα. Καταλάβατε. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι υπάρχουν δύο πλευρές του θέματος. Ναι μεν η μασονία για λόγους καθαρά οφελεμιστικούς μπορεί να συκοφαντήσει και κληρικούς ότι δήθεν είναι μασόνοι η μία πλευρά. Ναι. Η άλλη πλευρά όμως είναι αλήθεια ότι υπήρχαν και υπάρχουν κληρικοί ιεράρχες οι οποίοι δυστυχώς μοιήθηκαν στο μασονισμό και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα. Μάλιστα. Και παρά το γεγονός ότι η μασονία έχει καταδικαστεί από το ελληνόφωνο τμήμα της Ορθοδόξης Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, πώς να το πούμε, δηλαδή είναι διπλό το κρίμα αυτών των κληρικών που καταπατούν ακόμα και αποφάσεις της ιδίας της τοπικής εκκλησίας. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10-15 αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος που βασιζόμενες στην πρώτη διακήρυξη του 1933, επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Μάλιστα. Καταπατούνε τις ίδιες αποφάσεις, τους ίδιους κανόνες. Μάλιστα. Δυστυχώς, είναι διπλή η ασυνέπεια. Ωραία. Βάσει όλων αυτών, Πάτερ Άγγελε, ποια πρέπει να είναι η ποιμαντική αντιμετώπιση της μασονίας? Πριν έρθουμε σε αυτό το ερώτημα, ναι. Επειδή είπαμε ότι είναι καταδικασμένη, ναι, ακριβώς. Η μασονία. Ακριβώς. Να το δούμε λίγο αυτό το θέμα, δηλαδή, της καταδίκης, για να το καταλάβουμε περισσότερο. Α, ωραία, πολύ ωραία, ναι, ναι. Και ναι. Οι αγαπητοί τηλεθεατές και όσοι μας παρακολουθούν και εσείς. Ναι, ναι. Δηλαδή ότι όντως η Ορθόδοξη Εκκλησία στο ελληνόφωνο τμήμα της
έχει λάβει πάρα πολύ νωρίς θέση εναντίον του τεκτονισμού. Ναι. Έτσι. Υπογραμμίζοντας τον σκοτεινό ρόλο του και την αντιχριστιανικότητά του. Από το 1933 που λέτε, έτσι. Βεβαίως. Αυτό ισχύει μόνο για την Ελλάδα. Ναι, για την Ελλάδα ακριβώς. Τώρα εδώ λέμε όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά Ορθόδοξη Εκκλησία στο ελληνόφωνο τμήμα της. Α, μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, το 1933 γενικά είναι η πρώτη καταδίκηση μασονίας, αλλά μόνο για την Εκκλησία της Ελλάδος. Πολύ καλή αυτή η διευκρίνηση. Δεν είχα αντιληφθεί τη διαφορά. Ναι. Υπάρχουν και άλλες καταδίκες, θα τις αναφέρουμε τώρα και πολύ νωρίτερα, εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, η πρώτη θεωρητική καταδίκη του τεκτονισμού στο κλίμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου έγινε σχεδόν σύγχρονα με την ίδρυση των στοών στην Καθημάς Ανατολή. Δηλαδή, υπάρχει μια μαρτυρία αγιορείτικου χειρογράφου το οποίο αναφέρει την έκδοση συνοδικού καταδικαστικού γράμματος κατά της Μασονίας το 1745. Μάλιστα. 1745. Επίσης, ο πατριαρχικός αφορισμός του 1793, τότε ήταν πατριάρχης ο Νεόφυτος ο δεύτερος. Μιλάμε για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι. Λοιπόν, ο αφορισμός αυτός συμπεριελάμβανε τους Βολτέρους, τους Φραγκμαζόνας, οι μασόνοι είναι αυτοί, τους Ρωσούς και τους Σπινόζας. Δηλαδή, μάλιστα, τους προτεργάτες της Γαλλικής Επαναστάσεως. Να και η Γαλλική, πώς μπαίνει στην κουβέντα τώρα. Ο δίθεν διαφωτισμός που ήταν σκοταδισμός στην ουσία του. Έτσι. Να πώς μπαίνεις. Λοιπόν, οπότε βλέπετε. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία που λέμε, να αποσυνδέονται όλα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βέβαια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Να και η Γαλλική Επανάσταση. Μια και που το έφερε η κουβέντα. Πρέπει να τη μάθουν καλά τα παιδιά μας, λέει, γιατί έχει θετικά μηνύματα, έτσι δεν λένε. Μια και που το έφερε η κουβέντα. Βεβαίως. Το σύνθημα της Γαλλικής Επανάστασης είναι καθαρά μασονικό. Ακριβώς. Καθαρά μασονικό. Και όλοι αυτοί, δυστυχώς που έχουμε διδαχθεί και εμείς στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, οι ξένοι. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους. Αφού είμαι Βολτέρος από εδώ και από εκεί, όλοι αυτοί. Ναι. Δυστυχώς είναι αποδεδειγμένο ότι ήταν μασόνοι. Λοιπόν. Γι' αυτό και λέμε ότι δεν ήταν διαφωτισμός αυτός, ήταν σκοταδισμός. Και για να το πάρουμε σε καθαρά εκκλησιαστική έτσι, οπτική, αυτός ο διαφωτισμός τι έλεγε. Ότι πρέπει να πετάξουμε και να περιθωριοποιήσουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία, τους πατέρες, τους Αγίους, τους Αποστόλους. Λοιπόν, και να βάλουμε στη μέση. Στο κέντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, ισότητα, ελευθερία κτλ. Ανθρωποκεντρισμός. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία μιλάει για θεάνθρωποκεντρισμό, για τον θεάνθρωπο στο κέντρο, όχι τον άνθρωπο. Ακριβώς. Αυτά τα λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά και αναλυτικά ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς στα βιβλία του. Ναι. Άνθρωπος και θεάνθρωπος. Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας την παρένθεση αυτή, να πούμε ότι αναφερθήκαμε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Είπαμε καταδίκη. Η πρώτη 1745. Τώρα, ερχόμαστε στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και η άλλη, συγγνώμη, πάτε μου, είπατε και μία άλλη χρονολογία, 1793. 1793, ναι. Που ήταν Πατριάρχης ο Νεόφυτος, ο δεύτερος. Ο δεύτερος. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι. Να το επαναλάβουμε, δεν είναι κακό. Ναι. Η επανάληψη είναι μήτρη πας μαθήσεως. Ακριβώς. Η οποία επανειλημμένος και επισήμως έχει καταδικάσει τη Μασονία, είπαμε, 1933. Πρώτη, και μετά επανάληψη, έτσι, 1968, 1972, 1996 και 2014. Ναι. Και επίσης τα προς τον λαό, έτσι, δημοσιευμένα φυλάδια της ιεραρχίας, το 1984 και το 1996. Και όλα αυτά βέβαια τα έπραξε η ιεραρχία για την προφύλαξη του ποιμνίου από την μασονική λίμη. Mm-hmm. Επίσης και κάποιοι ιεράρχες στο παρελθόν, όπως η μακαριστή ο Φλωρίνης ο Αυγουστίνος και ο Ελευθεροπόλεως ο Αμβρόσιος, κατεδίκασαν επανειλημμένα στους λόγους και τα δημοσιεύματά τους στην μασονική πλάνη, προφυλάσσοντας το ορθόδοξο ποιμνίο από τον μασονικό κίνδυνο. Μάλιστα. Μάλιστα. Μία ερώτηση εδώ, δηλαδή εκτός
Ελλάδος. Υπάρχουν μόνο αυτές οι δύο εγκύκλοι που αναφέρατε, 1745-1793, δεν υπάρχει πιο πρόσφατη, από πλευράς δηλαδή Πατριαρχείου? Από πλευράς Πατριαρχείου είναι οι απαρχές, είπαμε, αυτές οι δύο. Μετά τέλος. Μετά... Δεν ξέρω για 19ο αιώνα αν υπάρχει, ναι, ίσως κάποια... Μετά, αυτό που γνωρίζω εγώ, έτσι, ναι, μπορεί, ναι, να κάνω λάθος, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη. Αυτό που γνωρίζω εγώ, μετά, από εκεί και πέρα, αυτό που γνωρίζω προσωπικά, ναι, ναι, είναι, ναι, αυτή η επίσημη ανακοίνωση που σας είπα, που έβγαλε το Οικουμενικό του... Πατριαρχείο. Του 13, από ό,τι είπατε, ναι. Του, του 13, του Νοεμβρίου, μάλιστα, του 13. Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν... Και πάμε για στην ερώτηση που. Ποιμαντική αντιμετώπιση. Αυτή που σας έκανε για την ποιμαντική αντιμετώπιση της μασονίας, ποια πρέπει να είναι. Λοιπόν, πέρα από την συνεχή πληροφόρηση του ποιμνίου στις ενορίες που είναι ο κάθε ιερέας της Μητροπόλης, που είναι ο κάθε ιεράρχης, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί μια αναγκαία ποιμαντική στην αντιμετώπιση του τεκτονισμού, αλλά και των Ορθοδόξων εκείνων που έχουν παρασυρθεί από τη μασονία. Ναι. Δεν πρέπει να λησμονείτε βεβαίως ότι η προσευχή είναι το πρώτο και μεγαλύτερο και στην περίπτωση αυτή όπλο μας. Ακριβώς. Είναι ανάγκη όμως, εδώ θα ήθελα να τονίσω αυτό, να το υπογραμμίσω, ότι πρέπει να απαγορεύεται η συμμετοχή από δεδεγμένα ενεργών μασόνων στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μάλιστα. Και όχι μόνο στη Θεία Κοινωνία, που είναι η κορονίδα των μυστήριων, αλλά και στα άλλα τα μυστήρια. Δεν μπορεί να είναι ανάδοχος, ξέρω εγώ, σε βαπτισμό ένας μασόνος, αποδεδειγμένος, ή, ή παράνυφος, ξέρω εγώ, σε κάποιο γάμο. Δεν μπορούμε τους μασόνους να τους εισαγάγουμε μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ναι. Στην πράξη όμως τι γίνεται? Δυστυχώς, στην πράξη παραβιάζονται ακόμα και αυτοί οι όροι. Και δυστυχώς υπάρχουν περιπτώσεις ιεραρχών, ανωτάτων, που και έχουν κοινωνήσει μασόνους και τους έχουν αποδεχτεί στα μυστήρια. Είναι κρίμα στο λαιμό τους. Κρίμα στο λαιμό τους. Δεν αναλογίζονται άραγε τι λόγο θα δώσουν στον δικαιοκρίτη Κύριο. Επίσης, θα πρέπει να είναι μόνιμη η μέριμνα των εφημερίων. Μάλιστα. Για την κατηχητική ενημέρωση και την στήριξη των οικογενειών εκείνων που κάποιο μέλος τους ανήκει σε τεκτονική στοά, για να το αντιμετωπίσουν χριστιανικά. Πρέπει να προσεγγίσει ο ιερέας και την οικογένεια. Μπορεί η οικογένεια να είναι ευσεβής, ορθόδοξη και να διαφωνεί. Λοιπόν, είναι μεγάλο πρόβλημα στην οικογένεια. Πρέπει ο ιερέας να στηρίξει και εκεί πέρα. Περισσότερο όμως δραστική πρέπει να είναι η στάση της ποιμένουσας εκκλησίας απέναντι στους χριστιανούς εκείνους που πιστεύουν, αυτό που είπαμε πριν, ότι παραμένουν ορθόδοξοι χριστιανοί παρά την ένταξή τους στη μασονία. Εδώ είναι σημαντικό το σημείο πώς τους αντιμετωπίζουμε αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτον, είναι ανάγκη αυτοί να ενημερωθούν και να κατηχηθούν, και πολύ περισσότερο αυτοί που εκφράζουν την επιθυμία να εγκαταλείψουν τη μασονία και να επιστρέψουν στη Μητέρα Εκκλησία. Σε αυτούς περισσότερο είναι ανάγκη να κατηχηθούν και να ενημερωθούν. Ναι, αλλά βάσει των όρκων που ανεγνώσατε σε προηγούμενη εκπομπή, ναι, είναι δυνατόν να εγκαταλείψουν τη μασονία? Όταν έχουν προχωρήσει σε μοιήσεις είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι. Όταν δεν έχουν μοιηθεί, υπάρχει κάποια πιθανότητα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν είναι ανάγκη να κατηχηθούν, διότι η εγκατάλειψη του εκκλησιαστικού σώματος είναι καρπός πλημελούς εντάξεως αυτό και αγνίας του Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και είναι φυσικό, άμα δεν έχεις σχέση με την Εκκλησία, άμα δεν είσαι συνδεδεμένος με την πηγή της ζωής, τότε έρχεται ο διάβολος και σε παρασέρνει και σε οδηγεί σε ατραπούς απολίας, όπως η μασονία. Έτσι. Οι άγευστοι, αυτοί που είναι άγευστοι ορθοδόξου εμπειρίας, εύκολα πέφτουν θύματα
των προσιλητιστικών αυτών αιρέσεων και της μασονίας. Η επιστροφή λοιπόν αυτών στην Εκκλησία την Ορθόδοξη θα πρέπει να γίνεται με υπογραφή λιβέλου. Λιβέλος δηλαδή μια προσωπική, ας πούμε, σαν επιστολή, σαν κατάθεση ομολογίας δηλαδή, ναι, υπογεγραμμένη ότι εγώ πλέον αφήνω τη μασονία και όσα πίστευα και εντάσσομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, πιστεύω στα δόγματά της, στους κανόνες της, στη διδασκαλία της και όλα αυτά και στο τέλος υπογραφή. Ναι. Λίβελος Ορθοδόξου ομολογίας δηλαδή. Ο οποίος σε ποιον απευθύνεται αυτός? Πού δηλαδή τον καταθέτει αυτό το, ναι, το λίβελο? Αυτό τον καταθέτει στη Μητρόπολη. Μάλιστα. Στη Μητρόπολη. Μάλιστα. Και μπαίνει στο φακελό του, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν. Και εννοείται ότι γίνεται αποδεκτή πάντοτε, έτσι? Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να απορριφθεί από τη Μητρόπολη μια τέτοια δήλωση? Το ρωτάω καθαρά έτσι ενημερωτικά, ας πούμε, πώς, δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Και αν έχουν υπάρξει τέτοιες δηλώσεις, σίγουρα θα έχουν υπάρξει δηλώσεις τέτοιες, έτσι δεν είναι? Προηγουμένως έχει προηγηθεί η κατήχηση. Σωστά. Η ενημέρωση. Εννοείται. Ο ιερέας που αναλαμβάνει αυτή την κατήχηση ενημερώνει τον επίσκοπο για την πορεία. Την πορεία του μέλους, ας πούμε. Του μέλους, ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς. Και ανάλογα με το πώς. Με το πόσο εύκολα ή δύσκολα, ξέρω εγώ, δέχεται τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Εκκλησίας το μέλος, τόσο εύκολα ή τόσο δύσκολα, ξέρω εγώ, προχωράει η όλη υπόθεση. Όταν φτάνει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο και υπάρχει, ας πούμε, η συγκατάθεση από τον ιερέα που κάνει την κατήχηση, λοιπόν, για να προχωρήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τότε ενημερώνει τον επίσκοπο και παρουσία του ιερέως και του επισκόπου, λοιπόν, υπογράφει αυτόν τον λιβελό. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό γίνεται όχι μόνο με τους μασόνους, αλλά και με όλους όσους επιστρέφουν από κάποια αίρεση. Πόσο μάλλον εδώ, έτσι, που ο τεκτονισμός δεν είναι απλά μια, ας το πούμε, χριστιανική αίρεση, αλλά εδώ πρόκειται για σατανική θρησκεία. Ακριβώς. Έτσι. Ακριβώς, και το νομίζω το είπατε αναλυτικά στην προηγούμενη εκπομπή αυτό. Βεβαίως, έτσι, βεβαίως. Σχετίζεται με τον σατανισμό η μασονία. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα βήματα. Μετά το λιβελό. Μάλιστα. Απαιτείται απαραίτητα η αναμύρωση του επιστρέφοντος. Πρέπει να τον μυρώσουμε. Να του δώσουμε χρήσμα. Εκ νέου. Εκ νέου, αναμύρωση. Δηλαδή με την ένταξή του ο Ορθόδοξος Χριστιανός στη Μασονία χάνει το χρήσμα. Είπαμε, είναι άρνηση Ορθοδοξίας, άρνηση πίστεως. Βέβαια. Και οι μοιήσεις όλες αυτές είναι σαν να χάνει κανείς το χρήσμα του, όχι το βάπτισμα. Ναι, το χρήσμα. Ναι, το χρήσμα. Ναι. Πολύ σημαντικό αυτό, το ακούω πρώτη φορά. Ναι. Χρειάζεται αναμύρωση του επιστρέφοντας. Βεβαίως, αν έχει μυηθεί. Δεν έχει μυηθεί, δεν χρειάζεται. Αν έχει μυηθεί αποδεδειγμένα σε κάποιον μασονικό βαθμό. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ισχύουν για λαϊκούς που είπαμε τώρα. Ναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, όταν τεκμηριωμένα γίνει γνωστή η είσοδος κάποιου κληρικού Ορθοδόξου στη Μασονία, ναι, έτσι. Εάν έχει την καλή διάθεση να επιστρέψει, θα πρέπει και αυτός να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία που περιγράψαμε πριν. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, επειδή όμως εδώ μιλάμε για ιεροσύνη, ναι, λοιπόν, είναι επιταγή της συνοδικής μας παραδόσεως. Μάλιστα. Η καθαίρεσή του. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να είσαι ιερέας και για τον ίδιο, για καθαρά παιδαγωγικούς λόγους, αλλά και για τους υπολείπους, για να έχουν το φόβο. Μάλιστα. Ισχύει πάλι το ίδιο που ισχύει με τους λαϊκούς, εάν είναι μοιημένος ο κληρικός ή μόνο που έχει εισαχθεί στη μασονία, είναι αρκετό αυτό για να καθαιρεθεί? Τώρα είναι ίσως μια λεπτομέρεια που δεν ξέρω. Κοιτάξτε, αν είναι εύκολο να απαντηθεί, αλλά έτσι, επειδή μου ήρθε σαν σκέψη, το ρωτάω. Επειδή εδώ μιλάμε για ιεροσύνη,
πρέπει να είναι κανείς πολύ αυστηρός σε αυτό το θέμα. Έτσι, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις. Άλλα είναι. Εκτόσεις. Άλλα είναι τα λαϊκών, κριτήρια για κάποιο λαϊκό. Έτσι, έτσι. Εκεί μπορεί να εφαρμοστεί, ας το πούμε, σε εισαγωγικά μια οικονομία. Ακριβώς. Αλλά για τον κληρικό είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Ότι... ναι. Αν είναι μοιημένος, δεν συζητάτε το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, αλλά επειδή είπαμε ότι είναι άρνηση Χριστού, άρνηση πίστεως, σωστό, σατανολατρία, πώς συμβιβάζεται τώρα ο Ορθόδοξος κληρικός με τη μασονική του ιδιότητα. Μάλιστα. Δηλαδή, λατρεύει δύο θεούς. Έτσι. Και τον Βελίαρ, τον Εωσφόρο, τον Μάτς και τον Χριστό, δεν γίνεται. Ασυμβίβαστα πράγματα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί. Μπορεί να μετανοήσει, να κλάψει πικρός, να κάνει γονικλησίες, κομποσχήνια, θα συγχωρεθεί. Δεν είναι θέμα ότι δεν θα συγχωρεθεί αν μετανοήσει. Ακριβώς. Αλλά Άγιος μπορεί να γίνει, αλλά κληρικός όμως θα πρέπει να σταματήσει να είναι. Μάλιστα. Σαφές, έτσι διατάσσει η Ορθόδοξη παράδοσή μας, αγαπητέ. Πολύ σαφές. Ωραία. Και πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το χρέος της πολιτείας τώρα έναντι της μασονίας. Μετά από όλα όσα είπαμε, είναι ευνόητο και ο καθένας αγαπητός τηλεθεατής θα μπορούσε να απαντήσει σε αυτή την ερώτηση ότι χρέος πλέον της πολιτείας, αν θέλει να απεμπλακεί από τα πλοκάμια της μασονίας, λοιπόν, θα ήταν η ανάκληση των περί της μασονίας διαταγμάτων. Αν θυμάστε στην πρώτη εκπομπή είχαμε πει ότι υπάρχουν δύο βασιλικά διατάγματα και ένα προεδρικό από πλευράς πολιτείας κράτους, τα οποία δικαιολογούν τη μασονία ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ακριβώς. Θα πρέπει αυτά να ανακληθούν. Ναι. Έτσι. Όπως επίσης και να διαλυθούν οι μασονικές στοές. Αυτά τα δύο βήματα πρέπει να κάνει η πολιτεία. Είναι επίσης ανάγκη να διαλυθεί και το τεκτονικό ίδρυμα, διότι εμφανίζεται ως ίδρυμα, ενώ κανονικά και νομικά, έτσι, έχει εκφύγει των σκοπών της ιδρύσεώς του. Είπαμε ότι δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, είναι καθαρά θρησκεία και εωσφορική θρησκεία. Και τι είναι, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου? Έχει γίνει κάτι τέτοιο δηλαδή? Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά μπορούμε να βασιστούμε στο άρθρο 13,2 του Ελληνικού Συντάγματος, μάλιστα, όπου ακόμη, δόξα τω Θεώ, ακόμη δεν έχει αναγνωριστεί το τεκτονικό ίδρυμα, η μασονία, ως γνωστή θρησκεία. Γνωστή, μάλιστα, θρησκεία με δημόσια λατρεία, αυτοί κρύβουν τη λατρεία τους. Ακριβώς. Δεν έχουν δημόσια λατρεία, δεν είναι γνωστή θρησκεία. Έτσι. Λοιπόν, εφόσον δεν είναι γνωστή θρησκεία, λοιπόν, πλέον πρέπει να καταδικαστεί. Κρύβει το δημόσιο χαρακτήρα, κρύβει τη λατρεία της. Οπότε ο τεκτονισμός δεν είναι γνωστή θρησκεία. Έτσι. Και η ίδρυση του τεκτονικού ιδρύματος είναι καρπός του ψεύδους και της εξαπατήσεως της πολιτείας. Μάλιστα. Δηλαδή εξαπατά, κοροϊδεύει η μασονία την πολιτεία λέγοντας ότι εγώ είμαι ένα απλό φιλανθρωπικό ίδρυμα. Λοιπόν, και όχι μόνο την πολιτεία εξαπατά, και τη δικαιοσύνη και ολόκληρη την κοινωνία μας. Άρα λοιπόν το χρέος της πολιτείας είναι, όπως είπαμε, να ανακαλέσει τα διατάγματα περί μασονίας, να διαλύσει τις μασονικές στοές και το τεκτονικό ίδρυμα. Μάλιστα. Βέβαια αυτά που λέμε ίσως είναι λίγο... εδώ πέρα είναι λίγο τοπικά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Επειδή... ευσεβείς πόθη ενδεχομένως, έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει περίπτωση να συμβούν αυτά. Α, τουλάχιστον εμείς οφείλουμε να πούμε ποιο είναι το χρέος της πολιτείας. Ναι. Τώρα, αν θα το εκπληρώσει το χρέος της, είναι μια άλλη κουβέντα. Εμείς ούτε αναγκάζουμε, ούτε παίρνουμε από το αυτή κανέναν για να πράξει αυτά τα πράγματα. Λέμε τον λόγο της αληθείας, προτείνουμε κάποιες λύσεις. Από εκεί και πέρα, αν θα εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις, τότε θα έχουμε πολλαπλό όφελος και η Εκκλησία και η πολιτεία. Μάλιστα. Εάν δεν εφαρμοστούν, που δυστυχώς δεν εφαρμόζονται, δυστυχώς η ζημία
θα είναι και για την Εκκλησία και για την Πολιτεία και για όλους τους ανθρώπους, για την κοινωνία, η χείριστη. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να ολοκληρώσουμε, Πάτερ, αυτήν την εκπομπή, αν δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Όχι, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ωραία. Είπαμε πάρα πολλά. Αφιερώσαμε τρεις εκπομπές. Ακριβώς. Για αυτό το θέμα, να σας ευχαριστήσω. Την ευχή σας να έχουμε. Του Κυρίου και της Παναγίας. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι το εξετάσαμε διεξοδικώς το θέμα της Μασονίας και τη σχέση της με τον Οικουμενισμό. Εάν έχετε βεβαίως κάποια ερωτήματα, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορείτε να τα αποστείλετε στη διεύθυνση που βλέπετε στο επάνω μέρος της οθόνης. Θα συνεχίσουμε με ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα στην επόμενη εκπομπή, το θέμα των σχέσεων οικουμενισμού και σιωνισμού. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, χαίρετε.